το κοκτέιλ κορονοϊού, γρίπης και ιώσεων, καθώς και η αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία της χώρας μας, επαναφέρουν στο προσκήνιο τη χρήση μάσκας. Εν όψη του ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας προχωρά σε συστάσεις για τη χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους, νοσοκομεία και μέσα μαζικής μεταφοράς για την αποφυγή της διασποράς της COVID-19. Προσέχουμε για να έχουμε, βέβαια. Πού τη φοράτε τη μάσκα? Όταν θα βγω έξω από το σπίτι, σίγουρα. Rapid test κάνετε συχνά? Αμέ. Εγώ βεβαίως όταν πηγαίνω σε εσωτερικούς χώρους, σούπερ μάρκετ, ειδικά, βάζω μάσκα. Πάντα φοράω μάσκα. Οπότε βλέπετε ότι τα κρούσματα αυξάνονται. Βεβαίως, το ακούω γι' αυτό. Φυσικά. Είναι φυσικό. Γι' αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Λέμε, αν μπορούμε να προστατευτούμε με τη μάσκα, θα το κάνουμε για κάποια μέσα μεταφοράς, ίσως σε συγκεντρώσεις με πολλά άτομα. Θα αρχίσουμε να τη ξαναφορέσουμε λίγο. Ησυχείτε? Λιγάκι, ναι. Η αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού είναι αισθητή και στα νοσοκομεία του νησιού μας, με τους ειδικούς να κρούν το κόδυνα του κινδύνου, ενώ παράλληλα αυξημένα είναι τα κρούσματα ιώσεων και στις παιδιατρικές κλινικές. Υπάρχει μια μικρή αύξηση κρουσμάτων όλων των, και του COVID και των ιώσεων, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά που έχουμε μια αύξηση και των κρουσμάτων και στις παιδιατρικές κλινικές και του Παγνή. Και βεβαίως αυτό αποτυπώνει και την έλλειψη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η κλινική που νοσήλευε τα περιστατικά COVID έχει κλείσει. Τώρα τα περιστατικά αυτά νοσηλεύονται στις κλινικές. Έξαρση ιών, έξαρση μικροβίων, ο απόλυτος χαμός, ο απόλυτος πόλεμος. Έξαρση κορονοϊού, έξαρση του ιού της γρίπης, έξαρση αδενοϊού, έξαρση αναπνευστικού συγκητιακού ιού, τον RSV, ο απόλυτος χαμός. Θέλει μεγάλη προσοχή από όλους τους γονείς, όλες αυτές τις μέρες τις Άγιες που θα πάμε σε διάφορες επισκέψεις. Δεν θα πρέπει, αν το παιδί μας είναι άρρωστο, να το πάρουμε μαζί μας. Θα πρέπει να κάτσουμε μαζί του στο σπίτι του. Την ίδια ώρα αισθητά μειωμένη είναι η προσέλευση πολιτών για δωρεάν rapid test στις κινητές μονάδες υγείας του ΕΟΔΗ και στο Ηράκλειο, καθώς σε ημερήσια βάση τα rapid test δεν ξεπερνούν τα 70. Έξω από τη μονάδα υγείας διενεργούνται rapid test, όμως όπως βλέπετε η προσέλευση είναι αρκετά μειωμένη. Είναι πάρα πολύ λίγο το ποσοστό που προσέρχεται στις δικές μας μονάδες προκειμένου να εξεταστεί σε σχέση με τον πληθυσμό που πάσχει από κορονοϊό. Κάνει μόνο το τεστ, οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο μένει αδιευκρίνιστο. Το βλέπουμε όμως από την αύξηση της προσέλευσης στα νοσοκομεία με προβλήματα από κορονοϊό και από τα κρεβάτια νοσηλείας. Προσέχω πολύ, σίγουρα να τη φοράμε να μην καταδικάσουμε και τον άλλο κόσμο. Η μάσκα πρέπει να μπαίνει γιατί είναι επικίνδυνο για εμάς που είμαστε ευάλωτοι. Το φαινόμενο της εξάπλωσης του κορονοϊού το τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται πως αποδίδεται όχι μόνο σε ορταστικές συνευρέσεις αλλά και στη νέα υποπαραλλαγή της Όμικρον, η οποία μεταδίδεται ταχύτατα.